Καλημέρα. Πριν πούμε για το τι συμβαίνει εδώ, που είναι καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με χθες, καμία σχέση μου λένε οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαν την πυροσβεστική υπηρεσία για νέα πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Κίμη Ευβίας, σε αγροτοδασική έκταση. Όπως πληροφορούμε, καίγονται εκτάσεις με κυπαρίσια και ελιές. Είναι κοντά στην Κίμη, είναι κοντά στο νοσοκομείο της Κίμης. Επιχειρούν 17 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Μάλιστα. Αυτή είναι η τελευταία πυρκαγιά που. Οπότε αυτό φάνη μου στην ουσία είναι ένα νέο μέτωπο. 90... Ένα νέο μέτωπο το οποίο ανησυχεί τις αρχές και φαντάζομαι ότι προς το παρόν δεν έχουμε εντολή για εναέρια. Εάν χρειαστεί, θα δοθεί στη συνέχεια και αυτή η εντολή. Έχουμε 2 αεροσκάφη. Α, έχουμε, μάλιστα. Και βρίσκεται, όπως είπες, κοντά στον οικισμό, κοντά στην πόλη της Κίμης. Έτσι πληροφορούμε. Λοιπόν, τώρα 90 δασικές πυρκαγιές έχουν να αντιμετωπίσουν είτε πιο σοβαρές είτε λιγότερο σοβαρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μία από αυτές ξέσπασε χθες στο Βελεστίνο, στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Απείλησε 7 τουλάχιστον οικισμούς. 7 φορές ήχησε το 112 για εισάριθμους οικισμούς να εκενωθούν. Βρίσκομαι τώρα στον δρόμο τον περιφερειακό που οδηγεί προς Νέα Χίαλο. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, μου δηλώνουν οι πυροσβέστες. Και ενώ βλέπετε τις ενισχύσεις που έχουν έρθει από άλλες περιοχές, είναι από την Έδεσα, είναι από το Κιλκής και τα Τρίκαλα. Τα παιδιά που είναι εδώ επιχειρούσαν όλο το βράδυ. Όπως πληροφορήθηκα και είδαμε και με τα μάτια μας αργότερα, από θαύμα, μου λένε, σώθηκε ο οικισμός Μελισσάτικα. Μελισσάτικα, 500 κάτοικοι, ενώ οι φλόγες κατευθύνονταν προς τα εκεί, ως εκ θαύματος μου αναφέρεται, άλλαξε ο άνεμος και έφυγαν. Μεταξύ άλλων εκενώθηκαν, εκτός τα Μελισσάτικα, η Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Βελανιδιά, Μάραθο και Κρυθαριά, εδώ κοντά στην Αχίαλο, και Δημήνη, Σέσκλο, Γλαφυρά, γενικότερα κοντά στο Βόλιο, στα βόρεια της περιοχής, κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Κάποιες εστίες υπάρχουν σε κάποια κομμάτια αφενός βόρεια της πόλης, κοντά στη βιομηχανική περιοχή, και αφετέρου προς το παραλιακό κομμάτι, προς Νέα Χίαλο, όπου και βρισκόμαστε, ειδικά στο Μάραθο και στα Κρυθάρια, αλλά δεν φοβίζουν τις πυροσβέστες, φυσικά, για να πάει στιγμή για να ζωπυρώσεις, αλλά δεν προκαλούν ανησυχία. Να σταθούμε στο ότι 2 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο εχθές. Ένα 45χρονος βοσκός στην ευρύτερη περιοχή, ένα 45χρονος βοσκός που ήταν αγνοούμενος στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Φερών Μαγνησίας. Και φαίνεται ότι παρά τις εντολές που δίνονταν να εκενωθεί η περιοχή, εκείνος έμεινε πίσω για να σώσει την περιουσία του, να σώσει τα ζώα του. Ήταν και ο αδερφός του μαζί, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει. Και ο άτυχος αυτός άνθρωπος, 45 ετών, έχασε τη ζωή του. Επίσης, μία γυναίκα 70 ετών, η οποία είχε και κινητικά προβλήματα, σε τροχόσπιτο στην περιοχή Χωροστάση, στον οικισμό Χωροστάση, βρήκε και αυτή το θάνατο, καθώς την πρόλαβαν οι φλόγες προτού μπορέσει να διαφύγει. Αυτά έρχονται στη συνέχεια του κτηνοτρόφου και των 2 ηρωικών πιλότων μας, τον θάνατο στην Κάριστο, και ανεβάζουν τον αριθμό των όσων θρυνούμε ως τώρα από τις πυρκαγιές τις φετινές στους 5. Φάνη, μαθαίνουμε πως η γυναίκα που απανθρακώθηκε ήταν μαζί της, ήταν δίπλα της και ένας άνδρας, ο οποίος αρχικά είχε δηλωθεί χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος βρίσκεται στην ζωή. Είναι στη ζωή, είναι καλά στην υγεία του, όπως πληροφορούμαστε. Ήταν μαζί με την γυναίκα αυτή, την άτυχη αυτή γυναίκα. Μάλιστα. Και όπως είπες, και ένας κτηνοτρόφος 45 ετών, ο οποίος παρά τις εντολές των αρχών δεν εγκατέλειψε το μαντρί του με τα ζώα και δυστυχώς απανθρακώθηκε και εκείνος. Είχαμε χθες λοιπόν 2 απώλειες στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας, δυστυχώς, που όπως είπες προστίθενται στη λίστα των νεκρών με τους 2 νεκρούς πιλότους στην Κάριστο και τον κτηνοτρόφο 41 ετών στην Κάριστο, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή.
Μάλιστα. Το θετικό είναι, Φάνη, πως είναι καλύτερη η εικόνα στη Μαγνησία, διότι όπως είπες υπήρχε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι βιομηχανική ζώνη και έχει πολλά εργοστάσια. Υπήρχε ακριβώς πολλοί οικισμοί και μόνο ο αριθμός όσων εκενώθηκαν το αποδεικνύει αυτό. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία χθες. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει πυκνή βλάστηση και ψηλή βλάστηση. Υπάρχει χαμηλή βλάστηση, κυρίως εκτάσεις με ελιές. Οι άνεμοι έπνεαν έως και 8 μποφόρ χθες που πήρε διαστάσεις η φωτιά. Συνέχεια έπεσαν και τώρα ακόμη δεν είναι ισχυρή. Ωστόσο, όπως πληροφορούμε, μετά τις 12 αναμένεται πάλι ένα νέο κύμα ισχυρών ανέμων έως και 8 μποφόρ βορειοδυτικών. Και θέλει, Φάνη, πολύ προσοχή, διότι κάνει όλους τους πυροσβέστες να βρίσκονται σε επιφυλακή. Ναι, μεν ο καύσωνας υποχωρεί από σήμερα, ωστόσο οι άνεμοι και κυρίως από τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν, το οποίο θα δυσχεράνει τις όποιες προσπάθειες των πυροσβεστών σε όποια μέτωπα υπάρχουν ανά τη χώρα.